εξωκομματική κρίση εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε η Όλγα Γεροβασίλη και μέλη της Φρουράς Τσίπρα από συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Κόμματος για το συνέδριο του φθινοπόρου. Σε όποιον δεν αρέσει να φύγει από το κόμμα η φράση του Κασελάκη που εξόργησε τα στελέχη. Η Ελλάδα δίνει μάχη μεταρρυθμίσεων. Το πολίτευμά μας είναι πιο ισχυρό από ποτέ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή στην επετειακή συνεδρίαση για τα 50 χρόνια αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Μηνύματα για την επέτειο από τον Σοκράτη Φάμελο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στα άκρα η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη με τους γιατρούς με φόντο τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε άτυπη απεργία καλεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητώντας από τα μέλη του να μην συνταγογραφούν. Επιπλέον οικονομικά κίνητρα δίνει το Υπουργείο Υγείας σε όσους ιδιώτες καλύψουν τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία. Με χαμόγελα και αισιοδοξία αναχώρησε για το Παρίσι τη Μελάς έτοιμη για μετάλλια η ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Στα Γαλανόλευκα το Ελευθέριος Βενιζέλος. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Απρόβλεπτες διαστάσεις λαμβάνει η νέα εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να δείχνει την πόρτα της εξόδου σε όσους διαφωνούν μαζί του. Το νέο επεισόδιο έγινε στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για το συνέδριο του κόμματος με την Όλγα Γεροβασίλη και τα στελέχη της Φρουράς Τσίπρα να αποχωρούν. Καζάνι που βράζει μοιάζει εσωκομματική κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου το απόγευμα της Τρίτης. Για σήμαντη αφορμή που αφορούσε στην ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, ο Στέφανος Κασελάκης επιτέθηκε εναντίον του Σοκράτη Φάμελου και της Όλγας Γεροβασίλη και έδειξε την πόρτα της εξόδου προς τους διαφωνούντες. Ίσως πρέπει να επανεξετάσουμε την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου. Να μην είναι την ίδια μέρα που θα γίνουν εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, για να μην το επισκιάσουν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, να σηκωθεί να φύγει. Τέλος. Για μας είναι προαπαιτούμενο σε κάθε συζήτηση να υπάρχει σεβασμός στο διάλογο, στο συνομιλητή. Εκτιμήσαμε χθες ότι αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε προφυλάσσοντας μια διαδικασία από συμπεριφορές που δεν βοήθησαν στην κατεύθυνση αυτή. Είναι μια πρακτική, μια παράδοση, μπορεί να την πει κανείς, η οποία συμβαίνει στις δημοκρατίες. Με ποιες πάει τώρα, δηλαδή, ο κ. Κασελάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια επιλογή, ενδεχομένως να υπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες, ενδεχομένως και όχι, ο καθένας μπορεί να το κρίνει και να το αξιολογήσει. Ένα ακόμα σημείο που φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η απέτηση ορισμένων στελεχών να τους δώσει αναλυτικά, με τη μορφή εισήγησης, τις αλλαγές που προτείνει για το κόμμα. Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στα τυφλά. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να μας δώσει γραπτό στις προτάσεις του για το καταστατικό. Απαιτείται, αν μη τι άλλο, έστω και τώρα, να υπάρξει μια ομογενοποίηση, ένας κατευνασμός εκατέρωθεν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Παρά το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασελάκης επιχείρησε με ανάρτησή του να χαμηλώσει τους τόνους, οι εσωκομματικοί του υποστηρικτές είναι ξεκάθαρα υπέρ της γραμμής της ρήξης με τη μειοψηφία. Όταν αποφασίζουμε κάτι μαζί, θα το τηρούμε όλοι μαζί. Αν δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτό το αυτονόητο, προφανώς δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε μια συλλογική προσπάθεια. Άρα, κάποιος ο οποίος δεν θέλει να το υπηρετήσει, θέτει τον εαυτό του εκτός της προσπάθειας. Όλα οδηγούν στο συμπέρασμα πως σύντομα θα ακολουθήσει ένας νέος γύρος διάσπασης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του στη Βουλή. Εκεί θα συναντήσουμε την Κατερίνα Κανάκη. Κατερίνα, ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανασκόπηση των 50 ετών με αναφορές και στη χρεοκοπία της χώρας, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Συνολικώς η Βουλή εξέπεμψε ένα σήμα εγρήγορσης, θα λέγαμε, με φόντο τις νέες προκλήσεις για την Δημοκρατία. Να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πολλαπλές αναφορές και στο εσωτερικό της χώρας, λέγοντας πως το 2027, με συγχωρείτε, όποτε και θα ξανασυναντηθούμε στην κάλπη, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως μονόδρομο την σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και η χώρα να τεθεί σε μια τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. Και μάλιστα στην ομιλία του, η οποία είχε και πολλαπλές αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ζήτησε να σταματήσει η αχρίαστη ένταση και πόλωση, λέγοντας, απευθυνόμενος βεβαίως προς την αντιπολίτευση, πως είμαστε βεβαίως αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι
Σήμα υπέρ της θωράκισης της δημοκρατίας έστειλε και η αντιπολίτευση. Ο κύριος Φάμελος ζήτησε να υπάρξει μια προοδευτική διέξοδος της χώρας, ενώ την περαιτέρω θωράκιση της δημοκρατίας από τα προβλήματα ζήτησε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατερίνα, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσων είπε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Ανδρουλάκης, και επιστρέφουμε. Μεγάλη επιτυχία της θεσμοθέτησης της πιο στέρεας δημοκρατίας στην ιστορία μας, να ξεχάσουμε αυτές τις μεγάλες οικονομικές χαμένες ευκαιρίες. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από τη γρήγορη σύγκληση με τις πιο προηγμένες χώρες της Ένωσης στις θεσμικές αλλαγές, αλλά ναι και στις ατομικές συμπεριφορές. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μία μάχη τολμηρών μεταρρυθμίσεων που ήδη δίνει η Ελλάδα, προκειμένου να απαλλαγεί από τα φρένα τα οποία την κράτησαν πίσω εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα της καθήλωσης και του διχασμού πέτυχε να ανορθώσει την οικονομία της και να ενώσει περισσότερο την κοινωνία. Και το 2027, όταν θα ξανασυναντηθούμε στις κάλπες, θα είναι πολύ καλύτερη από σήμερα. Δεν είναι εξάλλου απλό μια χώρα καθημαγμένη από τεράστια βάρη να μπορεί να απαλλάσσεται από 50 φόρους, ούτε ένας τόπος ο οποίος ήταν πολιορκημένος από μετανάστες που διέσχιζαν αφύλακτα σύνορα, να είναι σήμερα πιο ασφαλής και να μπορεί να εξοπλίζεται με υπερσύγχρονα όπλα. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις νέες μεγάλες αβεβαιότητες, αλλά και στις απαιτήσεις που έχει και η χώρα και η κοινωνία και η οικονομία, οφείλουμε όλοι και όλες να εργαστούμε για μια προοδευτική διέξοδο της χώρας μας. Αυτό ήταν το μήνυμα της μεταπολίτευσης. Οι αξίες της προόδου ενέπνευσαν, μαζί με τις αξίες προφανώς αναπόσπατα της δημοκρατίας, που για μας είναι ένα και το αυτό, ενέπνευσαν και στήριξαν τον αντιδακτορικό αγώνα. Αυτό ήταν το μήνυμα της μεταπολίτευσης. Αυτό ήταν το μήνυμα της θυσίας των αγωνιστών της αντιδικτατορικής αντίστασης. Τιμούμε τη μνήμη τους, δεσμευόμαστε για την υποστήριξη των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για τη θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών, ατομικά και συλλογικά. Σε μια εποχή πολλών κρίσεων, πολεμικών συγκρούσεων, αναθεωρητικών δυνάμεων, οι κίνδυνοι που απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα είναι αυξημένοι και δεν μπορούμε να στρουθοκαμιλίζουμε. Αφενός, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τη δημοκρατία τόσο από τις σύγχρονες αντιδημοκρατικές ακροδεξιές δυνάμεις. Κατερίνα, το πρωί είχαμε και συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βούλης, η οποία εισηγήθηκε την άρσια ηλείας της Έλενας Ακρίτα έπειτα από μήνυση της συζύγου του Πρωθυπουργού Μαρέβα Σκραμπόφσκι. Και να σας πω ότι η εισήγηση αυτή για την άρση ηλείας της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ είναι ομόφωνη. Όλα τα κόμματα ήταν παρόντα στη συνεδρίαση και όλοι είπαν ότι θα πρέπει να έρθει η ασυλία της. Το ίδιο βεβαίως είπε και η ίδια. Να σας πω ότι έδωσε το παρόν στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Δοντολογίας και είπε ότι εγώ σέβομαι την δικαιοσύνη και θέλω να δώσω τον δικαστικό αγώνα. Να θυμίσουμε ότι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Κραμπόφσκι Μητσοτάκη, αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά της Έλενας Κρήτα, ύστερα από ανάρτησή της στα social media, την οποία και η πλευρά της κυρίας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη χαρακτηρίζει ως συκοφαντική. Από εκεί και πέρα και η ίδια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πράγματι ότι θα ζητήσει και η ίδια να έρθει η βουλευτική της ασυλία. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δημοσιεύθηκε το πρωί η νέα έκθεση της Κομισιόν για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι θετικά, καθώς διαπιστώνεται πρόοδο σε σχέση με την περσινή έκθεση. Ο Αντώνης Γιώκας θα μας ενημερώσει. Αντώνη. Όπως είπες και εσύ, Νικόλ, κάθε χρόνο οι συντάκτες της ίδιας έκθεσης κάνουν αναλυτική αναφορά στα σημεία όπου έχει ζητηθεί να υπάρξουν αλλαγές και προφανώς προωθητικά ζητήματα. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, το χαιρετίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στα θέματα της δικαιοσύνης και ειδικά στη συμμετοχή των ανώτατων δικαστικών στην εκλογή της ηγεσίας της. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει η έκθεση, ανάμεσα σε πολλά άλλα βέβαια, ότι αναγνωρίζονται τα βήματα για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας απονομής της. Αναγνωρίζεται η περαιτέρω πρόοδο που έκανε η Ελλάδα στον τομέα της καταπολέμησης διαφθοράς με απτό και μετρήσιμο τρόπο, αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου, Νικόλη.
Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα. Λήξη συναγερμού στο Αιγαίο, καθώς το ιταλικό ερευνητικό σκάφος ολοκλήρωσε τις εργασίες του εντός της ελληνικής ΑΟΣ και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Παράλληλα, αποχωρούν σταδιακά και τα τουρκικά πλοία. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη, να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Νίκο. Καλό μεσημέρι, Νικόλ. Πράγματι, λοιπόν, φαίνεται πως αποκλιμακώνεται η κατάσταση στο Αιγαίο μετά την ένταση που δημιουργήθηκε τα τελευταία 24 ώρα, καθώς το ιταλικό ερευνητικό σκάφος ολοκλήρωσε κανονικά τις έρευνές του εντός της ελληνικής ΑΟΣ και επιστρέφει στο Ηράκλειο για καύσιμα και αλλαγή προσωπικού. Τώρα, την ίδια ώρα, Νικόλ, φαίνεται πως αποχωρούν από το σημείο και τα πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία, τα οποία είχαν αναπτυχθεί νοτίως της Κάσου τις τελευταίες ώρες. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα είναι προϊόν των διάβλων επικοινωνίας που υπήρξαν τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Υπήρχε ένας διπλωματικός συναγερμός, υπήρχε μια συνεχή επικοινωνία προϊόν και της διακήρυξης των Αθηνών, προκειμένου να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση. Να θυμίσουμε, Νικόλ, ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε μετά, όλη αυτή η κατάσταση, μετά την παρουσία των πέντε τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, καθώς η Άγκυρα αντιδρούσε για τις έρευνες του συγκεκριμένου ερευνητικού, του συγκεκριμένου ιταλικού ερευνητικού πλοίου, καθώς θεωρεί ότι έκανε έρευνες σε περιοχή το οποίο η Τουρκία θεωρεί ότι είναι τουρκικής δικαιοδοσίας. Λήξη συναγερμού, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Στα άκρα οδηγεί τη σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με τους γιατρούς για την κάλυψη των κενών στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προχωρά σε άτυπη απεργία και καλεί τα μέλη του να σταματήσουν να συνταγογραφούν και να εκδίδουν παραπεμπτικά σε συνέχεια των ποινών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε όσους ιδιώτες αρνηθούν να εργαστούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τοπική σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη και ιδιωτών γιατρών, με φόντο τα κενά που πρέπει να καλυφθούν στις εφημερίες των νοσοκομείων σε νησιά και άγονες γραμμές. Ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε χθες στη Βουλή, αποφασισμένος να προχωρήσει σε σκληρά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό πάνω στο τραπέζι το θέμα της επίταξης. Ενώ έκανε ένα βήμα παραπάνω, προαναγγέλλοντας τον αποκλεισμό από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση όσων ιδιωτών γιατρών δεν ανταποκριθούν στο αίτημα για την στήριξη του ΕΣΥ. Μας λες ότι για σένα το ιδιωτικό σου ιατρείο είναι τόσο πολύ σημαντικότερο της παροχής υγείας των συμπατριωτών σου και συμπολιτών σου, που δεν σε ενδιαφέρει. Εάν δεν σε ενδιαφέρει εσένα, και εμάς δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί σου. Δεν έχω καμία διάθεση να ενεργοποιήσω αυτή τη διάταξη. Η ευθύνη μου ως Υπουργός Υγείας Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μου επιτρέπει, εάν γνωρίζω ότι σε ένα νοσοκομείο δεν βγαίνουν οι εφημερίες, να υποκρίνομαι ότι βγαίνουν. Το μέτρο αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος με σκληρή ανακοίνωση σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Υπουργός Υγείας, καλώντας όλα τα μέλη του να μην συνταγογραφούν από την Παρασκευή 26 Ιουλίου και μέχρι την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου ως άτυπη απεργία. Η κίνηση αυτή του Υπουργείου ακυρώνει όλες τις καλόπιστες πρωτοβουλίες που έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προκειμένου να λειτουργήσουν τα 14 νοσοκομεία που παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στελέχωσης. Σύμφωνα με τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, προβλέπεται ότι οι ιδιώτες γιατροί οι οποίοι δεν θα δεχτούν να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας θα χάνουν τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΗ, ενώ θα μένουν και εκτός και από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έχουμε κατεβάσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αφορούν πρώτον την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η απόφαση αυτή των γιατρών για αποχή από τη συνταγογράφηση θα επιβαρύνει τους ασθενείς, οι οποίοι θα αναγκάζονται να πληρώσουν από την τσέπη τους φάρμακα και εξετάσεις μέχρι να λυθεί το θέμα. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να βάζουμε τις γνωματεύσεις και τις θεραπευτικές διαγνώσεις που χρειάζεται ο γιατρός. Ναι. Απλά αυτό το τριήμερο αυτό θα γίνεται ιδιοχείρος. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ζητήσει από τους ιδιώτες γιατρούς να βάλουν πλάτη με τα σοβαρά κενά να αφορούν 14 νοσοκομεία σε δύσκολες περιοχές όπως η Κος, η Ξάνθη, η Δράμα και η Σπάρτη. Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έδινε επιπλέον επίδομα 1.000 ευρώ στους γιατρούς ως κίνητρο για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία. Ο μισθός θα πρέπει να είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος από το μισθό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και θα υπάρχει απόλυτο δικαίωμα μετακίνησης του γιατρού αν εξακολουθεί να το επιθυμεί μετά από ορισμένα χρόνια. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναμένεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ ήδη έχουν προαναγγείλει ότι θα κινηθούν νομικά. Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, 20 γιατροί έχουν δεχθεί να συνδράμουν στις εφημερίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανάμεσα σε 150 ιδιώτες γιατρούς που κλήθηκαν.
άναψαν τα αίματα στην πρωινή εκπομπή του Άξον 24 πρωινή ζώνη μεταξύ του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και των οδηγών ταξί για την υποχρεωτική χρήση των POS. Ο Όμηρος Τσάπαλος δήλωσε πως σχεδόν κανένας οδηγός ταξί δεν προσφέρει πληρωμή με κάρτα, με τους οδηγούς να τον αμφισβητούν. Πάμε στη Θεοδώρα Ζαγανάκου να μας πει περισσότερα. Θεοδώρα. Νικόλ, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, σε όλα τα ταξί θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση η οποία υπενθυμίζει στον επιβάτη ότι μπορεί να κάνει χρήση της κάρτας πληρωμής του και ο οδηγός να το αποδέχεται αυτό, ενώ θα υπάρχει και τηλέφωνο για καταγγελίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Action 24, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επικαλούνται δικαιολογίες του τύπου ότι το μηχάνημα δεν λειτουργεί, ότι αργεί να εκκινήσει ή ότι δεν έχει σήμα. Να πούμε εδώ, Νικόλ, ότι η παράληψη της εφαρμογής του μέτρου επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ στους υποχρεούς από την ΑΔΕ ή τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Τώρα οι τόνοι ανέβηκαν στον αέρα του Action 24, καθώς ο οδηγός ταξί υποστήριξε ότι όλα τα οχήματα φέρουν POS, ενώ κατηγόρησε το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχει στοχοποιήσει τον κλάδο. Θεοδώρα, να σε ευχαριστήσω. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Κανένας ταξιτζής δεν του λείπει το POS. Τώρα να σταματήσουμε 10 αυτοκίνητα να μας πούν αν έχουν πώς. Μιλάτε σοβαρά τώρα. Ναι, κύριε Τσάπαλε, γιατί εσείς. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι πελάτης, να κάνετε, είναι να δουλεύει για τις τράπεζες. Όπως και οι πολίτες είναι πελάτες σας, ρωτήστε τους πελάτες σας κατά πόσον έχουν από τότε που ισχύει ο νόμος έχουν κάνει έστω μία συναλλαγή μεταξύ σε ταξί μέσω POS. Για να σας απαντήσω. Υπάρχει αντάρτικο δηλαδή εκεί. Υπάρχει συναλλαγή. Υπάρχουν μαζικές καταγγελίες πολιτών που μας λένε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν με POS. Πρέπει να αποφεύγουμε την πραγματικότητα. Μας κάντε ραντεβού με το συνδικάτο, κύριε Τσάπαλε, να μην τα λέτε στην τηλεόραση και να μας πυροβολείτε να έρθετε εδώ με το συνδικάτο που ζητήσει. Για ποιο λόγο λέτε ότι σας στοχοποιούμε, δεν σας μονιμοποιήσαμε το 13% ΦΠΑ. Γιατί μας στοχοποιείτε, εσάς δεν το κάναμε. Πιάστε το φορολογικό, κύριε Τσάπαλε. Το 13% μονιμοποίηση χαμηλού ΦΠΑ σε εσάς δεν το κάναμε. Δύο φορές αύξηση κομίστρων δεν έχετε τα τελευταία τρία χρόνια. Το χαμηλό ΦΠΑ, κύριε Τσάπαλε, αφήστε τις εντυπώσεις. Ποιες εντυπώσεις, αυτό έγινε, αυτό θα σας το κράτος. Το είχαμε κερδίσει με τον αγώνα μας. Αλλάζουμε θέμα. Στον ανακριτή Τρίπολης απολογείται το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου στον Άγιο Πέτρο Κοινουρίας της Αρκαδίας. Ο 41χρονος και η 34χρονη σύζυγός του αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο και της απλής συνέργειας. Σε ανθρωποκτονία με δόλο συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Γιώργο Μαρκόπουλο να μας ενημερώσει. Γιώργο. Καλησπέρα, Νικόλ. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που κατηγορείται για την δολοφονία του 64χρονου στον Άγιο Πέτρο Κοινουρίας στην Αρκαδία. Όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα φλέρταρε τη γυναίκα του δράστη, με αποτέλεσμα αυτό σε κατάσταση μέθειας να τον ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. Η αιτία θανάτου του άνδρα παραμένει απροσδιόριστη, καθώς αναμένονται οι ιστιολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Βαρύτερο είναι το κατηγορητήριο για τον 41χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας για ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της 34χρονης έχει εκδοθεί για απλή συνέργεια στην ίδια πράξη. Ωστόσο, οι δύο υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με το θύμα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να παρακολουθήσουμε τώρα τι είπε ο δικηγόρος του 64χρονου στην εκπομπή Action τώρα. Δυστυχώς διαπιστώνω από την, και από τη δική μου δηλαδή έρευνα και τις πληροφορίες που συλλέγω αυτές τις μέρες, ότι υπάρχουν, να το πω έτσι, κάποιες αντίρροπες δυνάμεις. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχουν μάρτυρες στο περιστατικό που δεν θα πούν την πλήρη αλήθεια. Τι εννοείται, κύριε Γεωργακόπουλε, διευκρινίστε λίγο τι εννοείται. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν που έχει διαρρεύσει αυτές τις ημέρες σε σχέση με την συμπεριφορά, να το πω έτσι, του αδικοχαμένου Νίκου Μαστραντώνη, είναι εσφαλμένο. Ξαναλέω ότι δεν θα πω λεπτομέρειες. Θέλω να δω τι στάσεις θα τηρήσουν οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους και πώς θα εξηγήσουν τα πραγματικά περιστατικά. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού του 49χρονου Ελληνοκαναδού χρηματιστή από 5 κριτικούς στο κέντρο του Ηρακλείου, επειδή τους έκανε παρατήρηση όταν κατά λάθος τον έκαψαν με τσιγάρο. Έφοδο έκαναν σήμερα άνδρες στις όπιες σε σπίτια στον Μυλοπόταμο για να εντοπίσουν τους άνδρες που ξυλοκόπησαν τον 49χρονο. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή του Άξιον 24 στην Κρήτη, Μανού Τριγώνη, που έχει τις λεπτομέρειες. Μάνου. Νικόλ, μετά από μια μεγάλη και συντονισμένη
έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές χωριού του Μιλοποτάμου. Κατάφεραν και συνέλαβαν ένα 73χρονο και ένα 51χρονο με προϊστορία στην καλλιέργεια κάναβης. Έκαναν έρευνα σε σπίτια, έκαναν έρευνα σε αγροτικές καλλιέργειες. Κατάφεραν να συλλάβουν αυτά τα δύο άτομα, όμως δεν πέτυχαν αυτό που επεδίωκαν, δηλαδή να εντοπίσουν τους νεαρούς οι οποίοι ενεπλάγησαν στο σοβαρό αυτό περιστατικό που έχει στιγματίσει την τοπική κοινωνία με τον Ελληνοκαναδό και τη σύζυγό του. Δεν κατάφεραν λοιπόν αυτό. Θα συνεχιστούν οι έρευνες. Οι δύο δράσεις αναμένεται να οδηγηθούν τις επόμενες ώρες στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν. Ενώ θα συνεχιστούν, όπως είπαμε, οι έρευνες. Σκοπός της ελληνικής αστυνομίας είναι να βρεθούν και να συλληφθούν αυτοί που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού. Μάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συγκινητικές στιγμές εκτελήθηκαν στις εκδηλώσεις για την έκτη επέτειο από την φωνική φωτιά στο Μάτι. Μετά το Τρισάγιο και το προσκλητήριο νεκρών στο Νέο Βουτζά, έγινε πομπή προς το Μάτι, η οποία κατέληξε στην Αργυρά Ακτή. Εκεί οι συγγενείς άναψαν 104 φαναράκια, τα οποία απελευθέρωσαν στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων. Πέρασαν 6 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι που 104 ψυχές χάθηκαν στις φλόγες. 6 χρόνια μετά οι οικογένειές τους αλλά και άνθρωποι που επέζησαν από τον εφιάλτη χωρίς προηγούμενο συγκεντρώθηκαν στην Αργυρά Ακτή για να τιμήσουν τη μνήμη τους. Οι στιγμές που εκτελήχθηκαν ήταν συγκινητικές. 104 πλωτά φαναράκια, όσα και τα θύματα που χάθηκαν στη φωνική πυρκαγιά, ταξίδεψαν στη μνήμη των ανθρώπων που περίμεναν στο νερό με καμένες τις σάρκες τους για μια βοήθεια που ήρθε πολύ αργά, των ανθρώπων που ξεψύχησαν δίπλα στο νερό. Ο πόνος βουβός και η θλίψη απέραντη. Όλοι ήταν εκεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα. Στο μνημείο που έχει στηθεί στο Νέο Βουτζά, σε κλίμα βαρύ και πένθυμο, τελέστηκε τρισάγιο, ενώ όλοι όσοι ήταν συγκεντρωμένοι τήρησαν 104 δευτερόλεπτα σιγής για τα θύματα της φωτιάς, που ανάμεσά τους ήταν και 11 μικρά παιδιά που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν. Δεν μπορώ να μιλήσω για να πω περισσότερο, διότι είμαι πολύ συγκινημένος. Χαθήκαν δικοί μας άνθρωποι, φίλοι, γνωστοί, οπότε ό,τι και να πω είναι λίγο. Όσοι επέζησαν από την πύρινη λέλαπα με τα σημάδια εμφανή στο σώμα και την ψυχή τους άφησαν ένα λευκό λουλούδι στη μνήμη όσων χάθηκαν. Και όλοι μαζί ξεκίνησαν την πορεία μνήμη στο δρόμο της φωτιάς εκείνης της μοιραίας μέρας της 23ης Ιουλίου του 2018. Στο δρόμο της φωτιάς ακολουθεί η πορεία των συγγενών όσων χάθηκαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι προς τον ναυτικό αθλητικό όμιλο, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων. Μουδιασμένοι και με τον πόνο και τα σημάδια ακόμα στο σώμα και την ψυχή τους, συγγενείς και επιζώντες έφτασαν για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο ναυτικό αθλητικό όμιλο για να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Οι ομιλίες τους ράγισαν καρδιές. Είναι η μέρα μνήμης, είναι για τους ανθρώπους που χάθηκαν, είναι για τους ανθρώπους που παλεύουν και σήμερα ακόμα και είναι καλό που είμαστε αρκετοί που ακολουθούμε το κάλεσμα αυτό. Δύο οικογένειες ολόκληρες και τους γνώριζα όλους όσοι φύγαν. Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, ήταν τραγικό. Αυτό που ζητούν συγγενείς και επιζώντες είναι δικαίωση για τις 104 ψυχές που χάθηκαν. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εθνική τραγωδία του Ματιού είναι στην αρχή της, ενώ γίνεται από μηδενική βάση και για τους 21 κατηγορούμενους, με τον χρόνο να είναι εχθρός, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής της υπόθεσης το 2026. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο δράσης της πύρας που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια και τουριστικά καταλήμματα στην Μύκονο. Οι δράστες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπραταν κλοπές σε τουριστικά καταλήμματα από όπου αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή, ρολόγια και προσωπικά αντικείμενα. Ο Δημήτρης Μποφίλιος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, υπάρχει βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που δείχνει τους δράστες φορώντας κουκούλες και γάντια να εισβάλλουν σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Πολύ σωστά, Νικόλ. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη δράση της συμμορίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιούσε κλοπές σε τουριστικά καταλήμματα στη Μύκονο. Σε αυτά τα βίντεο, λοιπόν, καταγράφεται ο τρόπος που τα μέλη της συμμορίας παραβιάζουν τις πόρτες των τουριστικών καταλήμματων και αφαιρούν από μέσα χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα. Ενώ υπάρχει και βίντεο από την έρευνα της Ελλάς, στο σημείο που έκραβαν τα κλοπημαία. Πρόκειται για σχετικά απόκριμνο σημείο, με τους διαρρήκτες να κρύβουν ανάμεσα στα βράχια τα κλοπημαία, ενώ σε κοντινή απόσταση είχαν στήσει και σκηνή
σκηνή για να διαμένουν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι δράστες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις κλοπής από τουριστικά καταλήμματα στο νησί των Ανέμων, μελία που ξεπερνά συνολικά τις 55.000 ευρώ. Ανάμεσα στα ευρήματα της Ελλάς είναι και ένα κυνηγητικό όπλο, για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή το 2022. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου ένας 30χρονος, ενώ αναζητούνται ακόμα 3 συνεργοί του, Νικόλ. Αποκαλυπτικό το βίντεο ντοκουμέντο. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σε Κόρινθο, Καρπενήσι, Θάσο, Κοζάνη και Φωκίδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις φωτιές που ξέσπασαν από τους κεραυνούς. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, της κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης αλλά και του Άργους. Η απότομη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα μπουρίνια και στην έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. 62 πυρκαγιές είχαμε σε αγροτοδασικές περιοχές μέσα σε ένα 24ωρο, με τις 5 να οφείλονται στην κεραυνική δραστηριότητα. Σε Κόρινθο, Καρπερνήσι, Θάσο, Κοζάνη και Φωκίδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις φωτιές που ξέσπασαν από τους κεραυνούς. Στην περιοχή της Κορινθίας ξέσπασαν 2 μεγάλες πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Πάτημα Εξαμιλίων, αλλά και στο Αμόνι, με την τελευταία να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Είμαστε στο Σοφικό, πάλι το πανέμορφο δάσο Λιλίας. Για δεύτερη, μέσα στην ίδια εβδομάδα, για δεύτερη φορά από κεραυνό. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορινθού. Μια φωτιά από κεραυνό σε 2-3 σημεία διάσπαρτα, με όλες τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γρήγορα ήρθαμε όλοι και οι υδροφόρες από την περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος. Την ίδια ώρα, ισχυρά μπουρίνια και καταιγίδες έχουν πλήξει πολλές περιοχές της χώρας. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπου φούσκωσαν ρέματα και χύμαροι. Από τον μπουρίνι που έπληξε την ευρύτερη περιοχή στο Άργος έπεσαν πολλά δέντρα, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετά τον πολικό αεροχήμαρο, με τις καταιγίδες και τους κεραυνούς, επιστρέφει ξανά ο καύσωνας διαρκείας. Η τάση είναι ότι από την επόμενη Κυριακή, κυρίως Δευτέρα και μετά, θα ξεκινήσει νέα άνοδος θερμοκρασίας. Πιθανότητα έλειο μάθα θα είναι αρκετά ζεστή. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει από το τέλος του μήνα, με τους μετεωρολόγους να αναμένουν καύσωνα κόλαση από τις αρχές Αυγούστου. Γεμάτη χαμόγελα και ανυπομονησία αναχώρησε σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή για το Παρίσι. 2 ημέρες απομένουν για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλοι οι αθλητές επιβιβάστηκαν στο γαλανόλευκο αεροπλάνο και με το σύνθημα «Πάμε Ελλάδα» είναι έτοιμοι να δώσουν το 100% του εαυτού τους και να φτάσουν τη χώρα μας όσο ψηλότερα γίνεται. Πάμε Ελλάδα. Με αυτό το σύνθημα αναχώρησε η Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή για το Παρίσι. Χαμόγελα, αισιοδοξία αλλά και αρκετό άγχος επικρατούν στα συναισθήματα όλων. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και έτοιμες για αυτό το ταξίδι και ανυπομονούμε για αυτή την εμπειρία. Οι εθνικές ομάδες πόλο, κολυμβητές αλλά και οι αθλητές του Στίβου είναι έτοιμοι να ζήσουν το μεγάλο όνειρο που δεν είναι άλλο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φοράμε το εθνόσημο και στόχος όλων μας, όλων των αθλητών που βρεθήκαμε σήμερα από διαφορετικούς χώρους εδώ στο αεροδρόμιο να αναχωρήσουμε για το Παρίσι, είναι να φτάσουμε την Ελλάδα μας όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ο Εμμανουήλ Καραλής πάει στην πόλη του Φωτός και χωρίς άγχος είναι έτοιμος να πετάξει ψηλά. Χαίρεται κάθε στιγμή και θα τα δώσει όλα για το Ολυμπιακό μετάλλιο. Όπως όλη η εθνική Ολυμπιακή ομάδα, περιμένει να φτάσουμε εκεί, να ευχαριστηθούμε τους αγώνες, να ευχαριστηθούμε τους αγώνες των υπόλοιπων αθλητών. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και περιμένουμε πώς και πώς να φτάσουμε εκεί. Ακόμη ένα μεγάλο ραντεβού όμως δίνει και η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία είναι πάνοπλη και θα κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε στο Παρίσι όσα σημαίνει Ολυμπιονίκες. Αυτόματα οι στόχοι και οι προσδοκίες όλων είναι μεγάλες. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, στις δυνατότητές μας. Τα πράγματα στον αθλητισμό και στο τόσο υψηλό επίπεδο κρίνονται όλα στις λεπτομέρειες. Να πω μόνο ότι να είναι σίγουροι όλοι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Το παρόν για να αποχαιρετήσει την ελληνική αποστολή έδωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος τόνισε πως η Ελλάδα είναι μια πανίσχυρη ομάδα και όλοι είναι στο πλευρό τους. Έχουμε μια πολύ καλά ψυχωμένη ομάδα, την εθνική μας ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει τον ελληνικό αθλητισμό, έχοντας κερδίσει με το σπαθί της και τον υδρότα της αυτή τη διάκριση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα
ως Έλληνες πρεσβευτές στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός ανθρωπότητας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει γίνει καλή προετοιμασία. Όλος ο ελληνικός λαός θα είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά όταν αγωνίζονται. Τους ευχόμαστε την κάθε δυνατή καλή επιτυχία που μπορούν να έχουν. Άπαντες μετρούν αντίστροφα, με δύο ημέρες ακόμη να απομένουν για την τελετή έναρξης. Και ευχής όλων είναι κάθε αθλητής ξεχωριστά να βάλει στις αποσκευές του από ένα μετάλλιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι θα είναι μοναδική, διαβεβαίωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν λίγα 24 ώρα πριν από την τελετή έναρξης. Την ίδια ώρα, Lady Gaga, Celine Dion, Snoop Dogg φτάνουν στο Παρίσι. Περισσότερα θα μας πει Κατερίνα Ζιωμάκη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κανάλι France 2, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε πως η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι μοναδική και πως θα λάβει χώρα στις όχθες του Σικουάνα. Την ίδια ώρα, διάσημοι καλλιτέχνες καταφθάνουν στο μαγευτικό Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχουν στη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της Παρασκευής. Μεταξύ τους και η κορυφαία τραγουδίστρια Celine Dion, η οποία εθεάθη ευδιάθετη στη γαλλική πρωτεύουσα, και το ερώτημα όλων είναι αν θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πάντως στη συνέντευξή του δήλωσε πως πρόκειται για μια τεράστια καλλιτέχνηδα και πως θα χαιρόταν πολύ να τη δει στην τελετή έναρξης. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε και την Lady Gaga έξω από το ξενοδοχείο της κοντά στα Ελίσια πεδία. Η στάρ βγήκε από την ηλιορροφή του αυτοκινήτου της και χαιρέτησε τους θαυμαστές, ενώ φημολογείται πως κάνει πρόβες για να ερμηνεύσει το θρυλικό λαβιερό της Edith Piaf στην τελετή έναρξης. Στην πόλη του Φωτός ταξίδεψε και η Σάλμα Χάγεκ, ώστε να συμμετάσχει ως λαμπαδιδρόμος στην μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας, ενώ ένας από τους τελευταίους λαμπαδιδρόμους θα είναι και ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου. C'est bien cette cérémonie qui est confirmée. Je dis souvent, les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle qu'on les accueille. Une cérémonie d'ouverture comme celle-ci, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux. Mais ce serait une formidable nouvelle parce que c'est une immense artiste et je serais immensément heureux si elle pouvait être à cette cérémonie d'ouverture comme tous nos compatriotes. Η Καμαλά Χάρις μπαίνει για τα καλά στην μάχη των εκλογών. Η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρος ξεκίνησε την εκστρατεία της με μια προεκλογική εκδήλωση στο επιδεκαετίες προπύργιο των Δημοκρατικών Ουισκόνσιν με σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον κορονοϊό και επιστρέφει στην Ουάσιγκτον. Στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα επευθυνθεί διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην παρέτηση. Ενώ την ίδια ώρα νέα δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα 2 μονάδων. Εκατοντάδες οπαδοί των Δημοκρατικών υποδέχονται με ενθουσιασμό την Καμαλά Χάρις στο Ουισκόνσιν, στην πρώτη της προεκλογική ομιλία μετά την υποψηφιότητά της. Τα καρφιά στον Ντόναλντ Τραμπ δεν αργούν να έρθουν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χτυπά τον αντίπαλό της εκεί που πονάει. I was elected Attorney General of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Έχοντας συγκεντρώσει τους εκλέκτορες που χρειάζεται για το χρήσμα των Δημοκρατικών, η Χάρις βάζει πλώρη για τις 7 Αυγούστου, οπότε και θα κλειδώσει η υποψηφιότητά της με διαδικτυακή ψηφοφορία της παράταξής της. Την ίδια ώρα, ο αρνητικός πλέον στον κορονοϊό Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται για πρώτη φορά δημόσια μετά την αποχώρηση από την εκλογική κούρσα, καθώς αναχωρεί από το Ντέλαγουερ για την Ουάσιγκτον. Λέει στους δημοσιογράφους που τον συναντούν πως είναι καλά στην υγεία του. Αποφεύγει όμως να απαντήσει σε ερώτηση για την απόσυρσή του. Η στιγμή του απολογισμού ωστόσο πλησιάζει και ο πρόεδρος Μπάιντεν θα δώσει απαντήσεις στο διάγγελμα που θα απευθύνει στο έθνος το βράδυ της Τετάρτης. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση δείχνει πως οι Δημοκρατικοί περνούν προβάδισμα μετά την παρέτηση Biden, με την Καμαλά Χάρις να προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ με 44% έναντι 42% του ρεπουμπλικανού αντιπάλου της.
έχοντας ήδη αρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ανοιχτό σε μια τηλεμαχία με την Χάρις, αποκαλώντας την ξανά εύκολη αντίπαλο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Βάλια Πηγιανίδη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.